Γεια σας φίλες και φίλοι, μόλις τελείωσα το φακόριζο και σκέφτηκα να σας παρουσιάσω τη συνταγή. Αυτή είναι μια εξαιρετική συνταγή. Αν έχουμε φακές τη μια μέρα, μπορούμε να προσθέσουμε ρύζι και να κάνουμε το φακόριζο, έτσι ώστε να αλλάξουμε λίγο τη γεύση της φακής, ή μπορούμε να το κάνουμε από την αρχή. Λοιπόν, παίρνουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ, όπως αυτό εδώ, φακί, 1,5 φλιτζανάκι ρύζι, λάδι, σκόρδο, κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι και διάφορα άλλα μπαχαρικά που μπορεί εσάς να σας αρέσουν στο φαγητό, το κίμινο για παράδειγμα. Βάζουμε την κατσαρόλα με νερό, 2-3 ποτήρια νερό θα βάλετε. Πλένετε τη φακή, τη βάζετε στην κατσαρόλα και τώρα μπορείτε να ρίξετε σε αυτή τη φάση και το κρεμμύδι ψιλοκομμένο ή μπορείτε να το ρίξετε και αργότερα. Αφήνουμε τη φακή να βράσει και 5 λεπτά πριν βράσει η φακή ρίχνουμε μέσα το ρύζι, το λάδι, το αλάτι, το πιπέρι. Το κρεμμύδι μπορούμε να το έχουμε τσιγαρίσει και να το ρίξουμε σε εκείνη τη φάση αν δεν το ρίξουμε αρχικά και τα αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί για 5-10 λεπτά ανάλογα με το ρύζι και να ρουφήξουν και όλο το νερό και μετά το αφήνουμε και το σερβίρουμε στο πιάτο. Συνοδεύεται με πολύ ωραία με γιαούρτι επίσης. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Η συνταγή είναι από την Παλαιστίνη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.